Σήμερα θα σας γεμίσω με ελπίδες για το iPhone 13 ή 12s αλλά πέρα από τα θέλω, θα πούμε και τι πραγματικά μάλλον θα έχει το επόμενο iPhone. Yeah, yeah. Είμαι σίγουρος πως ο κάθε κάτοχος iPhone έχει πει έστω και μία φορά στη ζωή του, αχ να είχα αυτό το χαρακτηριστικό από τα Android και εγώ. Όπω παλιότερα, Σιρ τη φόρτιση ή περισσότερα Megapixel. Ακόμα και τώρα. Α ξεκινήσουμε από το πιο ενοχλητικό πράγμα. Και αυτό είναι το notch όσο και να το έχουμε συνηθίσει, παραμένει ενοχλητικό. Εντάξει, μεταξύ μα τώρα. Ε. Στα επόμενα iPhone έχουν δείξει κάποια leaks πω θα μικρύνει, βάζοντα το ηχείο στο πάνω μέρο του και όχι στη μέση όπω είναι μέχρι στιγμή, ώστε όλοι οι sensors που έχει το Face ID να πάνε προ το κέντρο. Αρκετά καλό. Αλλά έχουμε 2021 και το επόμενο iPhone θα βγει λογικά το Σεπτέμβριο. Ξέρετε τι θα γίνει του χρόνου, μάλλον σε αρκετά κινητά. Που έχει ξεκινήσει από φέτο θα έχουν την κάμερα κάτω από την οθόνη και θα έχουν όλο τον μπροστά μέρο οθόνη. Τα iPhone τι θα έχουν, αυτό, αλλά μικρότερο. Η μόνη τεχνική δυσκολία για την κάμερα κάτω από την οθόνη είναι ότι βγαίνει ένα θαμπό αποτέλεσμα στη selfie. Και αναρωτιέμαι εγώ, εφόσον είναι δύο sensors για το Face ID που σκανάρουν και όχι με κάμερα. Δεν μπορούν να κάνουν το απόλυτο ως την πολυτιμότερη εταιρεία του κόσμου αυτή τη στιγμή με άπειρο budget και να τα βάλουν όλα κάτω από την οθόνη πρώτη και να μας μείνει μόνο η κάμερα για όταν η τεχνολογία θα έχει φτάσει σε καλό επίπεδο. 3,5 χρόνια έχουμε μείνει με το ηχείο στη μέση, λες και δεν μπορεί να πάει πάνω. <φυ> δηλαδή, άιτε, προχωράμε για να μην συγχύζομαι. Είμαστε ένα χρόνο στη φάση τώρα με τη γνωστή πανδημία και δεν μπορούμε να ξεκλειδώσουμε το iPhone μα με τη μάσκα. Προφανώ. Πρέπει είτε να κατεβάσει τη μάσκα από το πρόσωπό σου για να σε δει και να ανοίξει, είτε να πατά τον εκνευριστικό κωδικό. Δεν θα ήταν τέλεια να υπήρχε και Touch ID κάτω την οθόνη για παράδειγμα όπω πολλά Android τηλέφωνα. Θα ήταν. Μην λέτε ψέματα, σα βλέπω, θα ήταν. Γιατί όμω δεν θα το πάρουμε, Γιατί μετά θα λέμε όλοι: Ω μια χαρά με το δάχτυλό μου, βγάλαμε χαζό νότσα αυτό από εδώ πέρα, δεν το χρειαζόμαστε και δεν του συμφέρει καθόλου αυτό. Καθόλου. Υπάρχει μια περίπτωση, όπως λένε αρκετοί, να γίνει βέβαια και αυτό οφείλεται στο ότι επέστρεψαν το Touch ID στο κουμπί στο iPad Air. Ίσως στηρίξουν μια τέτοια αλλαγή στις μάσκες και στην κατάσταση και σύνοντι το βάλαν στο Air. Αν και, μ, μάλλον όχι. Δεν σταματάμε ποτέ να ελπίζουμε. Θα μου άρεσε επίσης να δούμε στα iPhone την επιλογή για Multitasking να χωρίζει την οθόνη σου λοιπόν στη μέση, έχοντα δύο εφαρμογέ ταυτόχρονα στην οθόνη σου, μια που τι έχουμε μεγάλε, και να ανοίγει δύο εφαρμογέ ταυτόχρονα. Η δύναμη στα iPhone υπάρχει, προφανώ και δεν είναι πρόβλημα. Ότι είναι πεισματάριδε είναι πρόβλημα. Αν και τελευταία δείχνουν κάποια σημεία αλλαγή, όπω το Airplay σε άλλε μάρκε τηλεοράσεων, ότι επιτρέπουν το Picture in Picture Video σε αρκετέ εφαρμογέ, τα widgets που έβαλαν στο iOS 14 και γενικότερα πω έτσι λίγο-λίγο, σιγά-σιγά κάνουν κάποια πράγματα που θέλουν οι πελάτε Πού και πού με αφήνουν να ελπίζω πω θα μπορώ να βλέπω YouTube και να μιλάω ταυτόχρονα με του φίλους μου στο Instagram για παράδειγμα. Αυτό το έχω 50-50 αν /50, θα γίνει. Θα ήταν τρομερό τώρα που το σκέφτομαι να μην ήταν τόσο πεισματάριδε και να είχαμε όπω όλο ο κόσμο και όλε οι καλες ποιοτικε ποιοτικέ συσκευέ USB-C αντί για Lightning. <ΣΣ> θα καταργηθεί η θηρά Lightning πριν βάλουμε USB-C σε τηλέφωνά μας ρε μου... Δείχνει πως είτε το Σεπτέμβριο με το καινούριο iPhone είτε με το επόμενο θα αντικατασταθεί το Lightning με κάποια pins Δεν θα υπάρχει δηλαδή η εσοχή, θα υπάρχουν κάποιες επαφές, πιθανόν μαγνητικές που θα το φορτίζουμε από εκεί Εξάλλου μέχρι στιγμής δεν έχει το iPhone καμία πολύ γρήγορη φόρτιση 18W ενσύρματη και 15W ασύρματη. Σε αυτά τα λεφτά που ζητάει η Apple για το τηλέφωνο σε ανταγωνιστέ, βρίσκει τουλάχιστον διπλάσιε ταχύτητε. Το πιο πιθανό βέβαια είναι ακόμα μία χρονιά με το Lightning, τελευταία και μετά τίποτα. Και μαντεύω πω μετά θα βγάζουν κι άλλοι το USB-C από τι συσκευέ του, ίσω. Mm. Θα μπορούσε να αποκτήσει πιο γρήγορη ασύρματη φόρτιση και φόρτιση γενικά, αλλά θα αποκτήσει σίγουρα από ό δείχνει αντίστροφη φόρτιση. Δηλαδή να φορτίζει τα AirPods σου για παράδειγμα, ακουμπώντα τα στο πίσω μέρο του κινητού. Αυτό μέχρι που έγινε η παρουσίαση του iPhone 12 λεγόταν πω θα το έχει. Σε κάποια tear down του τηλεφώνου έδειξε πω θα υπάρχει τεχνολογία, αλλά δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Ίσως λόγω software, είτε επειδή πήραν κάποια μαζικά εξαρτήματα και τα έβαλαν περιμένοντα πω ίσω το βάλουν, αλλά δεν το έβαλαν για κάποιο λόγο ή τον εργοποιήσουν με το iOS 15. Μπορεί απλά να μην υπάρχει καθόλου βέβαια και να λένε όλοι βλακίε μαζί με εμένα. Ξέρετε όμω τι μπορεί άλλο να έχει ήδη το iPhone 12 Pro σας όμω. 120 Hz. Εγώ θα πω πω σίγουρα τα επόμενα Pro θα έχουν 120 και ελπίζω να το έχουν και τα μη Pro. Αν και οι πιθανότητε για το δεύτερο είναι λίγε. Για όλους τους ενθούσιαστ λοιπόν, σαν και εμένα, θα χαρώ πολύ να δω 120Hz και σίγουρα αυτή τη φορά θα πάω σε όποια συσκευή έχει τα 120Hz διότι μου αρέσει πάρα πολύ καιρό που το έχει το iPad Pro που έχω. Μαζί με αυτό θα ήθελα να δω και να έχει μια Always On οθόνη. Γιατί όχι. Η τεχνολογία υπάρχει, είναι τα πάνελ της Samsung, τα LTPO και θα μπορούσε άνετα να το πάρει η Apple αυτό, εφόσον ήδη παίρνει οθόνε από τη Samsung. Νομίζω θα ήταν ένα αρκετά όμορφο χαρακτηριστικό μια Always On οθόνη που θα είχε την ώρα ή τι ειδοποιήσει σου για να τι βλέπει πιο γρήγορα και εύκολα, για παράδειγμα. Σαν ένα μικρό bonus, θα ήθελα να δω και μια αλλαγή στην κάμερα ή να έχει μεγαλύτερο σένσορα ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο θόλωμα, καλύτερο low light κτλ. κτλ. στον ένα φακό από όλου, σε όλε τι συσκευέ ανανεωμένο, είτε να έχουν όλη η φακή γενικά να, ξεφύγουμε από τα 12 MP, να πάμε σε έναν άλλο αριθμό, 18 MP, 24 MP, κάτι που θα κάνει μπαμ, που θα το χρησιμοποιήσουμε και διαφορετικά. Αν και τα MP δεν κάνουν τη διαφορά και το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ, αλλά ήδη ένα πολύ καλό φακό με ένα πολύ καλό σένσορα και software που έχει το iPhone, αν του δώσει περισσότερα MP, σίγουρα θα υποφεληθεί, εφόσον είναι ήδη καλό. Πάλι όμω, μάλλον θα δούμε 12. Γιατί υπάρχουν κάποιε φήμε πω το 22 θα δούμε 48 MP sensors και θα μεγαλώσουν. Οπότε να το πάνε το 12 σε 24-48 δεν τα κάνουν αυτή συνήθω αυτά. Κολλάνε σε μια ιδέα εκεί, πάνε 10 χρόνια μέχρι να αποφασίσουν ότι χα, τώρα θα τα αλλάξουμε, θα τα κάνουμε περισσότερα. Δεύτερο bonus θα ήταν οι μπαταρίε να ήταν λίγο πιο μεγάλε. Θα μπορούσαμε, ρε παιδιά, Εντάξει, έχει χώρο, ε. μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο παχύ. Να βάλουμε λίγο μπαταρία παραπάνω. 500 μιλιά κάτι. Έστω, λίγο, να σου βγάζει μια μέρα άνετα. Μια μισή μέρα να πούμε, Ω, έχουμε μπαταρίε. Εντάξει, ένα χιλιοστό, δύο ή τρία, αν είναι λίγο πιο παχύ. Δεν νομίζω πω θα πει κανεί, Ε, είναι πολύ παχύ αυτό και δεν μπορώ. Γενικά θα ήταν ιδανικό οι εταιρείε να συμμερίζονται του αγοραστέ του και το τι θα ήθελαν να δουν εκείνε οι συσκευέ του. Η Apple τα τελευταία χρόνια δεν είναι μια τέτοια εταιρεία βασικά. Βαδίζει έναν δρόμο συγκεκριμένο και μελετημένο για το iPhone. Αν κρίνουμε από τι πωλήσει, βέβαια, πετυχαίνει το στόχο τη, δίνοντα λίγο-λίγο και σιγά-σιγά κάποια χαρακτηριστικά που θα ήθελαν οι χρήστε. Να μην μα κακομαθαίνουν, ρε παιδί μου. Ο άσο το μανίκι τη Apple, βέβαια, δεν είναι η καινοτομία, τουλάχιστον στο iPhone τα τελευταία χρόνια. Αλλά η εμπειρία που αποκομίζει από τη συσκευή, που ήταν και το μότο του iPhone από τη μέρα που πρωτοεμφανίστηκε. Είτε η εμπειρία λέγεται εύκολο λογισμικό, είτε δεν κάνω restart ποτέ το κινητό μου γιατί δεν κολλάει, είτε iMessage, είτε οικοσύστημα. Όσο και die hard fan να είσαι και ξέρω ότι είστε πολύ, ξέρεις γιατί πληρώνεις ένα iPhone κατά βάθο. Okay. Είμαι σίγουρος πως κάποιο από αυτά που έχω αναφέρει θα υπάρχει στο iPhone 13 ή 12S, όπως και αυτό αν λέγεται. Αν θέλετε να δείτε κι εσείς κάτι, μπορείτε να μου το γράψετε από κάτω να το συζητήσουμε. Αν και δεν νομίζω πως θα λέγεται 13 το είπαμε iPhone τώρα που το σκέφτομαι. Το 13. Δεν είναι καλός αριθμός. Όπως και να έχει, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.